Τον δήμαρχο της Κομωτινής Γιώργο Πετρίδη επισκέφθηκε ο επικεφαλής του ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης. Οι δύο άνδρες μπήλησαν εκτός γραφείου περιπλανόμενοι στο κέντρο της Κομωτινής σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν αυτά να επιληθούν. Καλωσόρισα στο Δημαρχείο και τώρα καλωσορίζει και η πόλη με τη βόλτα που κάνουμε το Σταύρο του Θεοδωράκη και το επιτελείο του. Τι να πω, πέραν των τυπικών έτσι, καλωσορισμάτων, θα έχω την ευκαιρία με τον καφέ που θα πιούμε να του εκθέσω και τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή μας και το Δήμο μας. Γνωρίζοντας βέβαια ότι μιλάω με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει τα προβλήματα του τόπου, γιατί γνωρίζει, φροντίζει, ενημερώνει και γνωρίζει τι συμβαίνει στην περιοχή μας. Και στο πρόσωπό του, ανεξάρτητα από πολιτικών προσεγγίσεων ή τοποθετήσεων του καθενός, βλέπουμε έναν πραγματικό φίλο της περιοχής. Εγώ ως Δήμαρχος της Κομωτινής. Το λέω με γνώση λόγου και με απόλυτη ειλικρίνεια ότι έχω δίπλα μου αυτή τη στιγμή έναν φίλο της περιοχής μας και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ο κύριος Θεοδωράκης πάντως εστίασε στην αποδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και κάλεσε τους δημάρχους να αναλάβουν να αυτοβοηθηθούν. Είπα στον δήμαρχο ότι είμαστε συμπαραστάτες για όλα αυτά που προσπαθεί να κάνει στην πόλη. Γιατί η χώρα έχει ανάγκη από ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους, που προσπαθούν και που έχουν αποδείξει ότι έχουν δυνάμεις για να αλλάξουν τα πράγματα. Για να πάμε μπροστά. Πέρα από το κεντρικό κράτος, πρέπει να έχουμε μια ιερή τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό ο αγώνας μας είναι να πείσουμε το κράτος των Αθηνών ότι πρέπει να εμπιστευτεί την τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει να εμπιστευτεί ανθρώπους σαν τον Δήμαρχο της Κομωτινής. Η σχέση μας και μέσα από την ενημέρωση που έχουμε από τον Βουλευτή του Νομού, τον Ιλχάν, είναι πολύ στενή, προσπαθούμε. Αν μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε σε οτιδήποτε πρόβλημα της πόλης, θα το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.